Radio Enandi. www.radioenandi.gr. Δεν καλύπτει, αποκαλύπτει. Συντονιστείτε. Φίλες και φίλοι, ώρα είναι 10 και 6 και 7. Ακούτε Ράδιο Έναντι, είναι η εκπομπή Εκλεκτικές Συγγένειες με τον Ανδρέα Σταματόπουλο στο μικρόφωνο. Σαββατοκύριακο έρχεται, Παρασκευή σήμερα έρχεται το Σαββατοκύριακο, το αγαπημένο όλων μας Σαββατοκύριακο, και εμείς όπως πάντα να σας προτείνουμε κάποιες ιδέες για το τι θα κάνετε το Σαββατοκύριακο. Το Σάββατο λοιπόν στις 8 η ώρα υπάρχει μια θεατρική παράσταση που έχει το τίτλο «Μαριονέτα» και θα λάβει χώρα στο Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, έναν υπέροχο χώρο. Όσοι δεν έχετε πάει στο Πολεμικό Μουσείο, είναι ένα καταπληκτικός χώρος. Αλλά για να μην τα λέμε μόνοι μας, να καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την κυρία Κερασία Βούσβουρα, που πάνω στο κείμενό της βασίζεται η θεατρική παράσταση που θα ανέβει στο Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Καλή σας μέρα, κυρία Βούσβουρα. Καλημέρα σας, κύριε Σταματόπουλε. Καλημέρα σας. Λοιπόν, για πείτε μας, γιατί βλέπω εδώ, διαβάζω ότι έχετε γράψει ένα βιβλίο που λέγεται Βενσερέμος, αλλά η θεατρική παράσταση λέγεται Μαριονέτα. Ναι, λοιπόν, το Βενσερέμος είναι μια ποιητική συλλογή. Mm-hmm. Και πάνω στην ποιητική αυτή συλλογή ο κύριος Κυπητάρης Κώστας, ο οποίος είναι εκδότης μου, της εκδόησης Ανεμόησα θα βγει το Βενσερέμος. Μάλιστα. Έχει εμπνευστεί ένα θεατρικό. Το θεατρικό αυτό αφορά εμένα και τη συγγραφή των ποιημάτων μου. Είναι κάτι πρωτοποριακό, δεν έχει ξαναγίνει δηλαδή να υπάρχει θεατρικό εμπνευσμένο από το βιβλίο. Δεν είναι μια στήρα παρουσίαση δηλαδή. Η είσοδος, να πω ότι είναι ελεύθερη, είναι στις 8 η ώρα το βράδυ. Και τώρα να πω λίγο τι πραγματεύεται το βιβλίο. Ναι, να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Εσείς έχετε εκδώσει και στο παρελθόν ποιητική συλλογή. Τα λόγω, και τώρα είναι το Βενσερέμος. Βενσερέμος, το οποίο σημαίνει θα νικήσουμε, αν θυμάμαι καλά. Θα τα καταφέρουμε, θα νικήσουμε κάπου κάτι τέτοιο. Θα νικήσουμε, σημαίνει. Λοιπόν, και αφορά την απώλεια και τον πόνο. Τον πόνο το σωματικό και το ψυχικό. Είναι τρεις ενότητες στο βιβλίο. Είναι το περιέρωτος, το ρούχο ψυχής και το οδείς τον πόνο. Όλα μιλάνε για τον πόνο. Όταν υπάρχει σωματικός χρόνιος πόνος, είναι σίγουρο ότι υπάρχει ψυχικό κόστος και ψυχικός πόνος. Και θέλω να τονίσω ότι η συγγραφή εμένα προσωπικά με βοήθησε πάρα πολύ. Οπότε, εκτός από την ανάγνωση, και η συγγραφή έχει θεραπευτική ιδιότητα. Αυτά που γράφετε δηλαδή είναι από εμπειρίες δικές σας. Ναι, ακριβώς μέρες από τη ζωή μου. Και αυτό που θα δούμε στην παράσταση είναι μια δύσκολη μέρα δική μου, ας πούμε. Μια δύσκολη μέρα με μεγάλο ψυχικό και σωματικό πόνο. Μάλιστα. Ωραία. Για πείτε μας τώρα, ποιοι είναι οι συντελεστές της παράστασης. Λοιπόν, ο κύριος Κυπητάρης, όπως ανέφερα και πριν, ο εκδότης των εκδόσεων Ανεμόησα, θα σκηνοθετήσει την παράσταση, που έχει γράψει και το κείμενο εννοείται. Θα παίξουν οι ηθοποιοί Ευδοκία Παυλίδου και Νίκος Κορεξιανός. Αυτό. Mm-hmm. Και να σας ρωτήσω τώρα, επειδή είναι κάτι το οποίο όντως είναι πρωτότυπο, δηλαδή μέσω μιας ποιητικής συλλογής, πώς έγινε ο σκηνοθέτης, εμπνεύστηκε, δηλαδή ήρθε μια συζήτηση μαζί σας, πώς ξεκίνησε όλο αυτό? Λοιπόν, μέσα από τη γνωριμία μας. Δηλαδή πλέον γνώρισε εμένα από κοντά, τη ζωή μου. Είδε τις μέρες μου, είδε τον πόνο που έχω εγώ. Σαν ασθενής με χρόνια πάθηση, έχω σκληρύνσει κατά πλάκας. Οπότε ο πόνος είναι ένα κομμάτι της ζωής μου, καθημερινό. Όπως γράφω χαρακτηριστικά, έχω ξεχάσει πως είναι να μην πονάς. Και η χρόνια πάθηση, ο χρόνιος πόνος, επιφέρει σίγουρα και ψυχολογικό πόνο. Και για μένα είναι λύτρωση το να γράφω. Αυτό ακριβώς είναι και το βιβλίο, Βενσερέμος. Λύτρωση, κάθαρση. Είναι ο δικός σας τρόπος να διαχειριστείτε όλη αυτή την κατάσταση. Όλοι από θάνατο, ένας αγαπημένο πρόσωπο, η απώλεια από ένα χωρισμό, η απώλεια από ένα χειρουργείο, από μια ασθένεια. Όλα αυτά πραγματεύεται το Βενσερέμος και όλα αυτά
τα έκανε μέσα από κείμενα της κυρίας Ευδοκίας Παυλίδου, θεατρικό διάλογο «Ο κύριος Κυπητάρης». Μάλιστα. Το βιβλίο αυτό, όπως είπατε, κυκλοφορεί ή θα κυκλοφορήσει το Βενσερέμος? Θα κυκλοφορήσει μετά την παρουσίαση στα βιβλιοπωλεία. Α, μάλιστα. Ωραία. Θα υπάρχει δηλαδή στο χώρο του Πολεμικού Μουσείου. Οπότε μετά το πέρας της παράστασης, όποιος θέλει μπορεί να το προμηθευτεί. Μάλιστα. Το ότι ανεβαίνει, ας πούμε, μια θεατρική παράσταση, δεν ήταν κάτι εσείς το οποίο είχατε, ήταν σκοπό σας? Δηλαδή, εσείς γράψατε το βιβλίο ή ήρθε αυτό στην πορεία? Δεν ήταν κάτι το οποίο επιδιώξατε? Έτυχε. Έτυχε να υπάρχει μεγάλη συνεργασία με τον κύριο Σκυπητάρη και με την κυρία Παυλίδου, η οποία είναι υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων. Αγκαλιάσαν το βιβλίο, αγκαλιάσαν τα ποίηματά μου και εμένα σαν άνθρωπο και τις ανάγκες μου. Ο τίτλος που μετανομάστηκε από Βενσερέμος σε Μαριονέτα. Δεν είναι μετανομάστηκε. Δεν μετανομάστηκε, ο τέλος της θεατρικής παράστασης. Αφορά ότι όλοι χειριζόμαστε κάποιον ή κάποιος χειρίζεται εμάς. Όπως χειρίζεται αυτός που παίζει τη Μαριονέτα με ένα σκηνή, είναι αυτός ο χειρισμός. Και φτάνει και στο χειρισμό που χειρίζομαι εγώ τον πόνο. Πάνω στη σκηνή δηλαδή θα δούμε εμένα και τον πόνο. Μάλιστα, είναι, ακούγεται συγκλονιστικό έτσι μας, όπως μας το περιγράφετε. Και σίγουρα θα είναι τυχεροί όσοι έρθουν και παρακολουθήσουν αυτήν την παράσταση. Ναι, και εγώ δεν μόνο να τύπω, δεν έχω δει πρόβες. Δεν έχετε εικόνα? Μάλιστα, οπότε και εσείς θα έχετε την περιέργεια. Ναι, ναι. Να σας ρωτήσω, είναι για μία μόνο παράσταση ή θα υπάρξει και... θα το ξεκινήσουμε τώρα και δεν ξέρω πώς θα πάει. Αυτό είναι, θα δούμε. Ίσως πάει και σε άλλες πόλεις από ό,τι φαντάζομαι και η παρουσίαση και το βιβλίο. Απλά είναι αλληλένδετα η Μαριονέτα με το Βενσερέμος. Δηλαδή στην ουσία δεν θα υπήρχε η Μαριονέτα αν δεν υπήρχε το Βενσερέμος. Μάλιστα. Σκοπεύετε να γράψετε, βέβαια τώρα μόλις βγήκε, που ακούγουμε καλά-καλά δεν έχει κυκλοφορήσει η ποιητική σας συλλογή, αλλά γράφετε, εξακολουθείτε? Γράφω καθημερινά, για μένα είναι λύτρωση το γράψιμο. Απαλύνει τον πόνο μου, απαλύνει τις γωνίες που έχω μέσα μου, σαν ψυχολογικό πόλεμο που έχω. Οπότε το γράψιμο είναι σε καθημερινή βάση στη ζωή μου. Αυτό θα το συστήνατε, ας πούμε, και σε άλλους που... Αυτό ακριβώς, ναι, αυτό ανέφερα πριν. Ότι δηλαδή δεν είναι ότι λειτουργεί λειτουργικά για εσάς, πιστεύω ότι μπορεί να λειτουργήσει και για άλλους. Εντελώς. Και γι' αυτό το πράγμα πρεσβεύω. Και πέρα από τη θεραπευτική ικανότητα της ανάγνωσης, η συγγραφή λειτουργεί το ίδιο λειτουργικά. Δεν χρειάζεται να γράψεις με ρήμα ή να γράψεις ένα πεζό, ένα διήγημα. Τις σκέψεις της κάθε μέρας για κάτι άσχημο που σου συνέβη. Ή γιατί πονάς, ή γιατί χώρισες, είτε γιατί έχασες ένα δικό σου άνθρωπο. Σκέψεις. Υπάρχει μια λύτρωση μετά. Όταν βλέπεις τις σκέψεις σου γραμμένες σε ένα χαρτί. Μάλιστα. Εμένα με έχει λυτρώσει και με έχει βοηθήσει πάρα πολλά. Γράφω πολλά χρόνια. Και συνεχίζω να γράφω. Είναι η άμυνά μου. Μάλιστα, είναι πολύ σημαντικό που έχετε βρει αυτή την άμυνα ή έναν τρόπο να απαλύνετε, ας πούμε, αυτό που περνάτε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, όσο μπορείτε βέβαια. Εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην παράσταση, αλλά και στο ποιητική σας συλλογή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και βεβαίως να επενθυμίσουμε αύριο 8 η ώρα στο Πολεμικό Μουσείο. Όποιος θέλει να έρθει λίγο νωρίτερα, παρακαλώ, γιατί είναι ήδη sold out. Είναι στη μεγάλη αίθουσα. Οπότε θα είμαστε εκεί, θα είμαι εκεί να σας περιμένω. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία. Να είστε καλά. Να είστε καλά, γεια σας. Πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση που είχαμε με την κυρία Κερασία Βούσβουρα. Μια πολύ πρωτότυπη θεατρική παράσταση, θα λέγαμε, που διαχειρίζεται ένα τόσο ευαίσθητο θέμα και τόσο ένα θέμα που απασχολεί τόσο πολύ κόσμο, το πόνο και την διαχείρισή του. Νομίζω θα έχει πολύ ιδιαίτερη αξία να το δούμε όλοι μας και να πούμε βεβαίως ότι η είσοδος είναι ελεύθερη αύριο στο 8 ώρα στο Πολεμικό Μουσείο και εκεί θα πωλείται βεβαίως για όποιον θέλει να αγοράσει προαιρετικά πάντοτε το βιβλίο Βενσερέμος
της κερασίας Βούσβουρα και τα έσοδα από τις πωλήσεις του βιβλίου θα δοθούν στο σπίτι της Άρσης, στο Ρεόκαστρο. Δηλαδή είναι ένας πολύ ωραίος σκοπός για όσους από εσάς μπορείτε να αγοράσετε και το βιβλίο, καθώς είναι για ένα πάρα πάρα πολύ καλό σκοπό. Πολεμικό Μουσείο λοιπόν αύριο στο κέντρο Θεσσαλονίκης, εκεί δίπλα από το, απέναντι από το παλιό 424 στρατιωτικό νοσοκομείο, 8 η ώρα, Μαριονέτα, βασισμένο στο βιβλίο της κερασίας Βούσβουρα, Βενσερέμος.